Ανάγκη να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτή την πόλη, που ξεκινάνε από τις 6 και τις 5 και τις 6 το πρωί, θέλουν 2 ώρες για να πάνε στη δουλειά τους και άλλες 2 για να γυρίσουν. Όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, ναι, θα καταντήσουμε τρελοκομείες. Και το σημαντικό επίσης να το πούμε είναι ότι δηλαδή πρέπει να έρθει το flyover για να υπάρχει μια, για να κατεβούν οι τροχονόμοι και να είναι όχι ένας που περιμέναμε να είναι στην Τζιμισκή, 4 και 5 σε κάθε διασταύρωση. Δηλαδή αυτό είναι λίγο να μας βάλει σε μια σκέψη. Αλλά κυρίως εμείς ήρθαμε, κανονίσαμε να μιλήσουμε σήμερα γιατί είναι πολύ πολύ ψηλά ο αγώνας των αγροτών. Ένας αγώνας ο οποίος εχθές πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έπεισε ο Πρωθυπουργός. Ένα πρώτο σχόλιο. Δυστυχώς, μετά από 20 και βάλε μέρες στους δρόμους, οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 50 μπλόκα, αλλά και τρακτέρ σε χωριά, μεγάλες πόλεις, στις εξόδους τους, με πολλές και πολύμορφες κινητοποιήσεις, από τη μια καταφέρανε να συναντηθούν με το ανώτερο κυβερνητικό κλιμάκιο, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, να παραδεχτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι τα αιτήματα που βάζουν οι αγρότες είναι υπαρκτά και πραγματικά, δεν είναι κάτι που, όπως λέγανε και παλιότερα, οι αγρότες επειδή δεν έχουν τώρα δουλειές βγαίνουνε, αυτό μακριά καταρχήν από εμάς. Αλλά είναι τα προβλήματα, αυτά που έχουν δημιουργηθεί, αιτίες είναι γνωστές. Παρ' όλα αυτά, στην χθεσινή συνάντηση δεν ικανοποιήθηκαν. Δηλαδή, ακόμα και τα ζητήματα με το πετρέλαιο και την ενέργεια είναι πολύ πίσω από τις απαιτήσεις και τα δίκαια αιτήματα που έχουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες. Και δεν είναι και για όλους, να το σημειώσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτοί οι αγώνες ξεκινήσανε από την πλευρά της κυβέρνησης να κατηγορεί τους αγρότες σαν υποκινούμενους, θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι όντως ήταν υποκινούμενοι και είναι υποκινούμενοι αυτοί οι αγώνες. Αλλά είναι υποκινούμενοι από την πολιτική που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι υποκινούμενοι από αυτό που λέμε μια βασική αιτία που βγάζει τους αγρότες πλέον στο δρόμο και το βάζουν και στα αιτήματά τους, την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναγκάζει τους αγρότες είτε να αφήσουν το επάγγελμά τους, τη γη τους, τα ζώα τους, τα μελίσια τους, είτε τους αναγκάζει να ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύοντας και στο τέλος να μην τους μένει τίποτα, να τα πούμε και λαϊκά, στο πορτοφόλι τους. Αυτή είναι η υποκίνηση, η βασική που βγαίνουν, πιστεύουμε εμείς. Όχι πιστεύουμε, μας το λένε οι ίδιοι αγρότες, γιατί το ΚΚΕ δεν είναι απέναντι και απλά παρατηρεί αυτούς τους αγώνες. Με τις δυνάμεις του, όλες τις δυνάμεις του είναι μέσα στις κινητοποιήσεις, στα μπλόκα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επισκέψεις και εδώ στην περιοχή και με τους βουλευτές του κόμματος και με τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Εισπύρωσης που στηρίζει το κόμμα μας. Και η συνολική, ας το πούμε, εικόνα που έχουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δίκαια έχουν βγει αυτή τη στιγμή στον δρόμο, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, θα κερδίσουν, πάντα κερδίζουν. Να θυμίσουμε και το 16. Τις πολύμερες κινητοποιήσεις κερδίσανε οι αγρότες, κερδίσανε αρκετά πράγματα που άλλες ομάδες πληθυσιακές είτε δεν κερδίσανε, είτε τους πήρανε περισσότερο, επειδή ακριβώς δεν είχαν τη δύναμη αυτή των... Τη δύναμη που έχουν οι αγρότες, γιατί έχουν δύναμη οι αγρότες. Δύναμη έχουν και οι εργάτες, προφανώς, και το δείχνουν κάθε φορά που κινητοποιούνται. Δύναμη έχουν και οι φοιτητές που κινητοποιούνται αυτές τις μέρες. Δύναμη έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κινητοποιήθηκαν πριν τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Γενικότερα, όποιος συλλογικά συζητά και αποφασίζει να αγωνιστεί απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, πάντα θα κερδίζει. Είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε
Μελλοντικά. Και βεβαίως τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον είδαμε και στα μπλόκα, ήταν εκεί, συνομίλησε. Και αυτό έχει σημασία να το πούμε τώρα. Ούτε καν το. Δηλαδή, ήταν γύρω στο 50% αυτό το οποίο πήραν από τον Πρωθυπουργό, κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή, πριν ακριβώς από την συνάντηση, είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός 82 εκατομμύρια για το πετρέλαιο. Αυτά, άμα τα διαιρέσουμε απλά μαθηματικά, δεν φτάνουν ούτε 3 ευρώ για το στρέμμα στους περισσότερους αγρότες. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και ήταν και εκτός προϋπολογισμού. Εδώ να πούμε κιόλας ότι είναι και λίγο κάπως αντιφατικό να θυμούνται τώρα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όχι οι αγρότες, η κυβέρνηση, ενώ πριν περίπου 1,5 μήνα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Μπορούσαν πολύ άνετα να αλλάξουν τους κωδικούς πώς τα έχουν στον προϋπολογισμό. Γιατί εμείς βάζουμε και ένα άλλο ερώτημα και το συζητάμε και με τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δίνει και από τον προϋπολογισμό και τα έκτακτα περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια σε δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Κάλιστα, για τι πράγμα? Να πηγαίνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, να στέλνουμε οπλισμό στην Ουκρανία να σκοτώνονται οι λαοί εκεί πέρα. Ποιος ο λόγος? Και γιατί την ίδια στιγμή που κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, να μην κόψει από αυτά τα κονδύλια και να δώσει τόσο και για τους αγρότες να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι αγρότες δεν την βγάζουν. Όπως επίσης, να δώσει παραπάνω λεφτά για την υγεία, για την παιδεία, για την καθημερινότητα. Εντάξει, μπορεί να δίνει κάποιες παροχές, κάποια πας, αλλά με αυτά δεν χορταίνεις. Πραγματική ενίσχυση που λέμε. Έχει θυστεί ο κόσμος αυτά τα επιδόματα, νομίζω, και αυτό το οποίο είχε θυστεί. Τα επιδόματα τα ακούγαμε και από την. Όταν ακόμα ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και τότε λέγανε ότι και ήδη ότι δεν πρέπει να εθίζεις τον κόσμο στα επιδόματα, πρέπει να το μάθεις. Και ότι δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε να μάθουμε να ψαρεύουμε, όχι να μας. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν. Το συνηθίσαμε και. Προφανώς τα επιδόματα δεν σου φέρνουν καλύτερους όρους ζωής. Υπάρχει ένα αίτημα. Καλύτερη μισθή. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε αυτά, όχι από την πλευρά των εργατών, των εργαζομένων και των υπόλοιπων, αλλά ας κοιτάξει να λύσει αυτά και αυτή η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι, γιατί καλό είναι να τα λες, καλό είναι να διαπιστώνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εμείς που είμαστε μέρος αυτού του προβλήματος, ζητάμε να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή είναι καλό κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση να πηγαίνει στα μπλόκα, προφανώς, και δεν θα το αγαπήσει κανένας. Έχουμε δει δηλαδή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κασελάκη και όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν επισκεφτεί τα μπλόκα. Αλλά θεμητό, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Και εμείς πάμε, όπως είπατε και πριν, και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Αλλά να θυμηθούμε ότι όλοι αυτοί, πριν από μερικά χρόνια, αλλά και τώρα πρόσφατα, οι βουλευτές τους στην Ευρωβουλή ψηφίσανε την κοινή αγροτική πολιτική. Όλοι τους. Μέχρι και οι βουλευτές του κυρίου Βελόπουλου. Γιατί εμφανίζονται και αυτοί στην περιοχή μας να λένε ότι είναι ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Εμείς λέμε την αλήθεια. Ήμασταν οι μόνοι που δεν ξαναψηφίσαμε και την αλλαγή της κοινή αγροτικής πολιτικής και καμία κοινή αγροτική πολιτική που έχει έρθει στην Ευρωβουλή. Όπως και επίσης δεν ψηφίσαμε ποτέ τέτοια μέτρα μέσα στη Βουλή. Θα μου πείτε γιατί μας το λέτε αυτό. Αλλά έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία να το ξέρει ο κόσμος και βεβαίως το θέμα. Γιατί καλές είναι οι εικόνες από τα τραχτέ να είμαστε πάνω και τέτοιο, αλλά η ουσία είναι ότι αύριο θα ξαναπάμε είτε στη Βουλή είτε στην Ευρωβουλή και θα ξαναψηφίζουμε τα ίδια. Και το θέμα είναι ότι αν ξέρουμε πηγαίνοντας στην Ευρωβουλή τι ψηφίζουμε, γιατί έτσι όπως λένε οι ειδικοί, και δεν μιλάω για τους πολιτικούς, το πιθανότερο είναι ότι δεν ξέρουμε καν
τι πηγαίνουμε και τι ψηφίζουμε. Και δεν έχουμε φροντίσει να περιλάβουμε στις δικές μας θέσεις και τις διατάξεις τα θέλω των αγροτών. Δηλαδή πηγαίνουμε εκεί και στην ουσία απλώς ψηφίζουμε κάποια πράγματα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως ενδεχομένως να γίνεται και εδώ. Δηλαδή δεν ξέρουμε τις πραγματικές αξίες, πραγματικές αγωνίες. Σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, έχει εδώ και περίπου 3 χρόνια που σε επίπεδο περιφέρειας, τουλάχιστον κεντρικής Μακεδονίας, και η περιφέρεια αλλά και η κατατόπους δήμη, όπως και επίσης και το Υπουργείο, έχει κάνει εκατοντάδες, δεκάδες εκατοντάδες εκδηλώσεις που έχει παρουσιάσει ακριβώς τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Και οι αγρότες ξέρουν τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική και πώς έρχεται αυτό, και αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν ξέρουν πολύ καλά τι ψηφίζουν εκεί πέρα για όλα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και το λένε. Δεν είναι απλά το ψηφίζουν, αλλά το έχουν και στα προγράμματα των κομμάτων τους. Γιατί κάθε κόμμα έχει και πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν παρατηρήσετε τώρα και ανοίξετε το πρόγραμμα για το συνέδριο τώρα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε μέσα τι ακριβώς λέει και για τους αγρότες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, για τον ΕΛΓΑ. Να υποζημιώσει από τον ΕΛΓΑ. Εκεί πέρα θα καταλάβει και ο καθένας, αν το ψάξει κάπως λίγο περισσότερο. Εντάξει, εμείς έχουμε την ευκαιρία το. Θα μου πείτε ασχολείστε, αλλά ο απλός κόσμος, γι' αυτό και τα λέμε, ότι... Άρα λοιπόν ένα από τα θέματα είναι και οι αποζημιώσεις που μπορούν να πάρουν από τον ΕΛΓΑ και είναι και το κατά πόσο ο ΕΛΓΑ είναι στην εποχή του, υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, οι κίνδυνοι από την αλλαγή του, από τις κλιματικές αλλαγές επιβάλλουν άλλους κανόνες, ας πούμε αυτό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον ΕΛΓΑ είναι οι αποζημιώσεις για τις ελιές και το αν έχουν καρπούς ή όχι. Αυτό λοιπόν, την ακαρπία κτλ. Αυτό λοιπόν, το πόσο σχετικά είναι τα πράγματα, είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε, το γνωρίζουν οι άλλοι, αυτοί που μας κυβερνούν. Αυτοί που μας κυβερνούν μας τα γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν και ιστιτούτα και επιστήμονες οι οποίοι κρούν πάντα το κίνδυνο. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε κυρία Μακρύ, είναι η Θεσσαλία και οι καταστροφές. Εκεί υπήρχαν μελέτες. Υπήρχαν προγνώσεις ότι θα γίνει, αν θα γίνει μια τέτοια... Ήταν μεγάλο το φαινόμενο. Ήταν και ο Ιαννός, ο οποίος είχε χτυπήσει με μια χρόνια πριν. Είχαν γνώση, αλλά δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό. Έτσι ώστε να υπάρχει μια διέξοδος τουλάχιστον για το νερό, να υπάρχουν φράγματα πάνω στα βουνά, αυτά που προτείναν οι επιστήμονες. Και εδώ μην νομίζετε για την περιοχή μας. Υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν μελέτες και για τα αντιπλημμυρικά. Υπάρχουν και μελέτες που λένε και έχουν προσομοιώσει τι θα γίνει σε περίπτωση μεγάλων τέτοιων καταστροφών, όχι μόνο πλημμυρικών και πυρκαγιών. Και σεισμών. Και σεισμών. Την ειδικότητά σας, για να το πούμε και αυτό. Και σεισμών. Οπότε αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά τα έργα είναι προτιμόμενα. Γιατί όταν ένα τέτοιο έργο βγαίνει και σου λέει η αρμόδια υπηρεσία ότι το κόστος όφελος δεν μας συμφέρει, και δεν μπορούμε να το προτιμήσουμε γιατί δεν θα έχει πολλά ωφέλη για μας. Άρα θα πάει παραπίσω. Αυτό είναι το κόστος όφελος το οποίο είναι αυτό το οποίο. Δυστυχώς όμως αυτά αφορούν ανθρώπινες ζωές. Και επειδή και τώρα στις 28 έχουμε και την. Δεν θα ήθελα να το πω επέτειο. Έχουμε. Είναι συμπλήρωση ενός έτους. Η μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Και βρίσκεται και στη διαδικασία εξέλιξης και οι επιτροπές στη Βουλή. Είναι φανερό ότι τελικά αυτό το έγκλημα είχε και αιτίες, είχε και. Και υπεύθυνους. Και υπεύθυνους. Και πολιτικές υπεύθυνες που οδηγήσανε σε αυτό. Και βεβαίως αναφέρεται πλην, κύριε Δημάκη, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο κενό και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα τα οποία δίνει η ΓΕΣΕ σχετικά με τα εργατικά δυστυχήματα, στα οποία οι αγρότες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό
δυστυχώς σε θανατηφόρα δυστυχήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από ότι δεν το ακούμε, έτσι. Δηλαδή ακούμε για το πετρέλαιο, το ότι θα πάρουν στα 2-8 χρόνια με τους παρόχους, δηλαδή πρέπει να είσαι μαθηματικός για να δεις πώς θα καταλήξει, αν θα καταλήξει κάποιο κέρδος να φτάσει και σε ποιους θα καταλήξει να φτάσει αυτό το κέρδος. Αλλά αυτό, δηλαδή την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να είναι ψηλά, αλλά θα πρέπει ίσως. Η ασφάλεια και η υγιεινή στους χώρους εργασίας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ χαμηλότερη και των περιστάσεων και των αναγκών των ίδιων των εργαζομένων. Έχουμε περίπου 2 εργατικά ατυχήματα κάθε 3 μέρες. Είναι απίστευτα. Απίστευτα με ποια έννοια? Ότι ενώ ξέρεις ότι θα γίνει το ατύχημα, να μην παίρνεις κανένα μέτρο, γιατί ακριβώς αυτό τα μέτρα κοστίζουν είτε στην εργοδοσία, είτε στο κράτος, είτε σε οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον δεν έχεις και δεν επενδύεις εντός εισαγωγικών σε υποδομές υγείας, πρόληψης. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως είπατε, αγρότες, οι οποίοι λίγο μικροατυχήματα, αλλά και μεγαλύτερα ατυχήματα, οι οποίοι δεν μπορούν να νοσηλευτούν στα επαρχιακά νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Και πρέπει είτε να φεύγουν στη Θεσσαλονίκη μετά από πόση ώρα, είτε να πηγαίνουν, ακούστε, στη Λάρισα, σε νοσοκομείο της Λάρισας. Ειδικά από τους νομούς της Πέλλας και της Σημαθίας, ό,τι ατύχημα γίνεται, δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, πηγαίνει. Ειδικά εγκάφματα και είχαμε πρόσφατα ένα, γι' αυτό σας το αναφέρω. Αλλά οι κανόνες ασφαλείας, ειδικά σε μεγάλους χώρους δουλειάς, καλά να μην μπούμε για τα σχολεία, γιατί προχθές είχαμε μια πάλι συζήτηση και στο σχολείο που πηγαίνουν οι κόρες μου και λέγαμε στην αντιδήμαρχο ότι εδώ πέρα δουλεύουν δεκάδες εκπαιδευτικοί και είναι εκατοντάδες τα παιδιά. Πρέπει να πάρετε τώρα μέτρα, γιατί τα κτίρια, τα σχολικά είναι... Που κατάρρευσε. Όχι, που κατάρρευσε, είναι χοντρό αυτό το φιλέο. Δεν είναι κατάλληλα να φιλοξενούν μαθητές. Τώρα πρέπει να γίνουν καινούργια σχολεία. Λεφτά υπάρχουν για τέτοια ζητήματα. Μπορούν να βρούνε, μπορούν μέσα σε ένα βράδυ βρίσκουν λεφτά να αποζημιώσουν τους παραγωγούς ενέργειας, τους παραχωρησιούχους στην Εθνική Οδό, τους εφοπλιστές. Αυτό είναι το θέμα, το πώς διανέμονται τα χρήματα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν και απασχολούν τους αγρότες. Δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού για να βρει κάτι να δώσει στους αγρότες. Στους αγρότες δεν ξέρω αν έφτασε στον πάτο του βαρελιού. Πάντως πολλά βαρέλια πετρέλαιο έχει δώσει τζάμπα στους εφοπλιστές. Και σε όλους τους βιομήχανους της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, κατά πόσο πιστεύουν οι ίδιοι ότι λέγοντας μια ρίση λαϊκή, γιατί και άλλοι μας τα έχουν πει αυτά, κάτι για ζουρνάδες, κάτι για νταούλια παλιότερα, όλοι λέγανε από μια τέτοια, η πραγματικότητα είναι ότι οι επιλογές και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων ήτανε τα λεφτά να κατευθύνονται προς όφελος της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί κανένας να πει κάτι αντίθετο, τουλάχιστον, γιατί φαίνεται τελικά που πάνε. Όταν ο αγρότης δηλαδή πληρώνει το πετρέλαιο όσο πληρώνουμε όλοι, είναι κατανοητό, και ο εφοπλιστής το παίρνει με 45 φόρο απαλλαγές, όχι μόνο γι' αυτό, και ο αγρότης πληρώνει κανονικά τους φόρους του, ενώ οι εφοπλιστές, αν θελήσουν, εθελοντικά, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά καθόμαστε και σκεφτόμαστε γιατί η ντομάτα φτάνει 2,5 ευρώ, για παράδειγμα, στο τραπέζι μας. Ποιο ράφι? Στο τραπέζι. Και από το ράφι, άμα φύγει. Είναι πάντως...
δεν ξέρω, το γεγονός ότι είχαμε δύο κυρίως πράγματα, δύο κυρίως συγκυρίες, η μία ήταν η πανδημία και η άλλη ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που μας έδειξε ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Τι δίνουμε αυτή την έμφαση, υπάρχει, ποια είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό ακριβώς το θέμα? Δείτε, όσο κυριαρχούν αυτές οι σχέσεις, οι καπιταλιστικές εμείς λέμε, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η αγορά, ο πρωτογενής τομέας θα είναι έρμεο των μεγάλων βιομηχανιών, της μεταποίησης, των μεγαλεμπόρων και των τραπεζών. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι το μέλλον της αγροτικής παραγωγής εδώ πέρα. Όσο θα στηρίζονται οι πολιτικές σε τύπου κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ουσιαστικά πρημοδοτεί την κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων, οι αγρότες, το μέλλον τους θα είναι συγκεκριμένο. Θα νομίζουν εντός εισαγωγικών ότι είναι ελεύθεροι στην ιδιοκτησία, στη γη τους, στα ζώα τους, να παράγουν, αλλά ουσιαστικά θα δουλεύουν για κάποιους άλλους. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και τώρα. Mm-hmm. Ο κάθε αγρότης είναι χρεωμένος σε μια τράπεζα, έχει υποθήκη τα χωράφια του, τα σπίτια του, έρχονται κατασχέσεις πολλές και για τα... και για σπίτια αγροτών και για χωράφια. Είναι χρεωμένοι στον ΕΦΚΑ, mm-hmm. γιατί πρέπει να πληρώνουν και αυτοί οι άνθρωποι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για να πάρουν μια σύνταξη όταν βγουν και αυτοί φτάσουν το όριό τους. Πληρώνουν την υγεία τους, πληρώνουν τα πάντα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ΚΚΕ, από την άλλη, έχει μια συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνεται στην πρόταση εξουσίας του ίδιου του κόμματος μας που λέμε. Την έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές, τη συζητάμε με τους αγρότες, τους λέμε ότι αυτά που προτείνει το ΚΚΕ δεν είναι για τη δευτέρα παρουσία, όπως λένε. Mm-hmm. Για τη δευτέρα παρουσία είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, ότι θα ζήσουν καλύτερα ακολουθώντας αυτές τις πολιτικές, και στην τελική με το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή και πάντα έλεγε ότι σε αυτό το σύστημα, χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση, λίγα πράγματα θα καταφέρεις. Με αγώνα και διεκδίκηση θα πας μπροστά, θα κερδίσεις κάποια ζητήματα, έχοντας όμως καθαρό ότι αν δεν αλλάξει συνολικά ριζικά το σύστημα, το οποίο γεννά όλη αυτή την αδικία, όλες αυτές τα προβλήματα, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο στην καθημερινή μας ζωή. Το πώς φτάνει δηλαδή το προϊόν από τον αγρότη που το βγάζει μέχρι το πότε, πώς φτάνει στο ράφι του καταστήματος. Το ΚΚΕ και για την αγροτική, για την αγροτική παραγωγή μιλάει για τον κεντρικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Μιλάει τι ανάγκες θα έχει αυτός ο λαός, που ξέρουμε τι ανάγκες έχει. Να τρώει φθηνά, ποιοτικά, να τρώνε όλοι, επαρκώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η πολιτική του ΚΚΕ για τον αγροτικό τομέα. Ο αγρότης να μένει στη γη του μέσα από συνεταιρισμένα σχήματα, όχι αυτά που... Τις εταιρείες που... σε άλλη βάση συνεταιρισμένα. Mm-hmm. Θα υπάρχει αυτό που λέμε, δεν θα υπάρχει εμπόριο ό,τι ποιος θέλει, ό,τι θέλει. Θα υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές σε αυτό που λέει το ΚΚΕ, γιατί θα υπάρχει και το κρατικό εμπόριο. Mm-hmm. Δεν θα έχουν τον κάθε μεγαλοκαρχαρία, μεγαλέμπορο να πηγαίνει και να τους παίρνει κοψοχρονιά την παραγωγή τους. Θα υπάρχουν έλεγχοι, θα υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου που θα βοηθάνε τους αγρότες να παράξουν σωστά και να είναι προστατευμένοι από το περιβάλλον και mm-hmm. τις όποιες καταστροφές. Mm-hmm. Γιατί μια εξουσία αυτή που λέει το ΚΚΕ, που κοιτάζει το συμφέρον ολόκληρου του λαού, θα κοιτάξει να λύσει τέτοια ζητήματα πρώτα και κύρια. Mm-hmm. Θα κοιτάξει να λύσει την υγεία των αγροτών, την παιδεία τους. Mm-hmm. Και βέβαια να είναι εξασφαλισμένο το γεγονός ότι... Σε άλλη κατεύθυνση κινείται η πρόταση του ΚΚΕ, mm-hmm. σε κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί αυτό που λέμε τις ευρύτερες λαϊκές ανάγκες, που είναι αυξημένες. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο παράγει θα φτάνει στον καταναλωτή και στον καθένα θα από εμάς. Θα φτάνει στους εργαζόμενους φθηνά και ποιοτικά, mm-hmm. πάνω από όλα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ, βεβαίως. Αυτό τον καιρό νομίζω ότι, επειδή ούτως ή άλλως έχει και λόγο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΗ, το οποίο συζητείτε, αλλά θα θέλαμε να μας τον θυμίσετε κιόλας.
Η κυβέρνηση έχει βρει το μάστορά της και στους φοιτητές. Και οι φοιτητές είναι πολύ δυναμικοί, κάνουν πολλές δυναμικές κινητοποιήσεις, είναι στους δρόμους πολλές εβδομάδες τώρα. Είναι κατανοητό ότι η πορεία εξέλιξης όλου του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση και τα μέτρα και αυτά, το νομοσχέδιο τέλος πάντων που ήταν βασικά ήταν στις προγραμματικές τους δηλώσεις πριν τις εκλογές, ότι θα το φέρνανε ακόμα και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, τελικά με τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητές το έχουν πάει πολύ πίσω. Mm-hmm. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αλλά η ουσία είναι ότι ακόμα μια φορά ο ελληνικός λαός θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και αυτή τη φορά θα το βάλει για την εκπαίδευση των παιδιών του. Ούτως ή άλλως το βάζει όμως, αν αναλογιστούμε ότι για να μπει στο πανεπιστήμιο το βάζει ήδη βαθιά, θα το βάζει ακόμα περισσότερο, γιατί και κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί πίσω, του να μείνει πίσω. Προφανώς. Μάλιστα. Σ' αυτό ποντάρουν κιόλας. Άρα λοιπόν περιμένουμε τους αγρότες να δουν τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα κάνουν, να θα προχωρήσουν σε περισσότερες κινητοποιήσεις. Αυτές τις ώρες είναι σε συνελεύσεις στα μπλόκα τους, αποφασίζουν. Πιστεύουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα από αυτά που μας λέγανε και χθες στα μπλόκα που επισκεφτήκαμε. Θέλουν να κλιμακώσουν ακόμα παραπέρα και αυτές τις μέρες. Και χθες δηλαδή, για παράδειγμα, στο Κιλκής, στο Τελωνείο, κλείσανε για κάποια ώρα το δρόμο. Για τα λεωφορεία, όχι για τα λεωφορεία. Για τα αυτοκίνητα. Συμβολικές κινητοποιήσεις. Δεν έχουν τώρα να βρεθούν απέναντι στους υπόλοιπους, κανένας δεν θέλει. Αυτό που λέμε τους κοινωνικούς αυτοματισμούς, τους φτιάχνει η ίδια η κυβέρνηση. Δεν τους φτιάχνουν αυτοί που αγωνίζονται. Λοιπόν, και ακούγεται για κάθοδο στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Το οποίο θα είναι πολύ θετικό, κατά την άποψή μας, γιατί θα δείξει και μια διαφορετική. Θα είναι μια διαφορετική κινητοποίηση, θα δείξει και τη δύναμη και την αλληλεγγύη που θα δείξουν και οι υπόλοιποι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι φοιτητές στην περιοχή της Αθήνας. Και το ραντεβού είναι για τις 28 του Φεβρουαρίου. Το μεγάλο ραντεβού για τους εργαζόμενους, αλλά και για όλους μας, είναι στις 28 του Φλεβάρι. Πάνω από 40 σωματεία στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει απόφαση για αυτή την απεργία. Περιμένουμε να δούμε και τι θα κάνει και το εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να πάρει και αυτό απόφαση για να καλύψει και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι μισθοί, είναι πολύ βασικό αυτό, είναι όμως και ότι συμπληρώνεται και ένας χρόνος και θα πρέπει και η πόλη, γιατί αυτή η πόλη είχε πολλούς νεκρούς, τους περισσότερους νεκρούς, θα έπρεπε τουλάχιστον να τιμήσουν και αυτοί, να τιμήσουν εντός εισαγωγικών και με τη στάση τους να προκηρύξουν και αυτοί, γιατί στη ΓΕΣΕΑ, όπως ξέρετε, δεν. δεν ακολουθεί η ΓΕΣΕΑ. Δεν ακολουθήσανε. Δεν ακολουθεί, μάλιστα. Κύριε Δημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί.